Κύριε Γιάννη Γιώργο, ποιο είναι το διαφορετικό στοιχείο που εισάγουν αυτές οι εκλογές με την απλή αναλογική? Το διαφορετικό στοιχείο της απλής αναλογικής, κατά την άποψή μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Και γίνουμε πιο συγκεκριμένος και σε επίπεδο περιφερειακού και σε επίπεδο πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, η μη δυνατότητα του να κάνει κάποιος μια ισχυρή πλειοψηφία ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα θέματα του Δήμου ή της περιφέρειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουμε όλοι, επειδή είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, πως υπάρχουν τοπικού ενδιαφέροντος θέματα τα οποία επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό και τη γνώμη και την άποψη των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. Συνεπώς, εάν κάποιος δεν έχει ισχυρή πλειοψηφία, κατά την άποψή μου, θα είναι δύσκολο την επόμενη μέρα να μπορεί να ασκήσει διοίκηση στα όρια του Δήμου ή της περιφέρειας. Το δεύτερο είναι ένα ακόμα σημείο που αφορά τον αντιπεριφερειάρχη. Το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι τούτη τη χρονική στιγμή, τούτη τη φορά μάλλον, οι μέχρι χθες χωρικοί αντιπεριφερειάρχες χρειάζονται σταυρό προτίμησης γιατί λογίζονται ως περιφερειακή και σύμβουλοι. Διαφορετικά, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στα επόμενα περιφερειακά συμβούλια. Είστε ικανοποιημένος από το έργο που έχει παράξει η ομάδα του κυρίου Τζιτζικώστα και για το δικό σας έργο εδώ στη Χαλκιδική? Θα είμαι ειλικρινής. Θα μπορούσε να γίνουν πολύ περισσότερα, βεβαίως. Έγιναν πολλά, έγιναν πάρα πολλά. Υπόθηκαν λίγα. Δεν είχαμε υποσχεθεί, είχαμε πει ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αυτό κάναμε. Σε μια δύσκολη πενταετία, και λέω δύσκολη γενικότερα για τη χώρα, το να σταθείς αξιοπρεπώς ήταν άθλος. Και εμείς το καταφέραμε αυτό. Ο Απόστολος Τζικώστας δεν υποσχέθηκε ότι θα κάνει αγνώριση την περιφέρεια της Μακεδονίας, είπε όμως ότι θα διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και βεβαίως στο βαθμό που περνάει από το χέρι του, μέσα από το ΕΣΠΑ κυρίως, θα υλοποιήσει όλα τα μεγάλα έργα που είχαν δρομολογηθεί. Τα καταφέραμε. Πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και μεγάλα έργα, ειδικότερα στη Χαλκιδική, ο γνωστός άξονας από την Ποτίδια μέχρι την Κασάνδρα, νέα πνοή στο συγκεκριμένο τόπο, αναπτυξιακή, ο περιφερειακός της Αρναίας, ο περιφερειακός λίγο πιο παλιά του Πολυγύρου, το λιμάνι της Σικιάς, το οποίο κατά την άποψή μας θα είναι πόλος έλξης μέσα στο καλοκαίρι που μας έρχεται και πολλά άλλα μικρότερα έργα αντιπλημμυρικής κυρίως προστασίας. Θα θυμίσω ότι σε συνεργασία με τους Δήμους γίναν πολλά εκπαιδευτήρια και πολλά άλλα μικρότερα έργα αναπλάσεις πλατιών, σημαντικά έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όλα αυτά έγιναν βέβαια, όπως είπα, από τους Δήμους με τη συνδρομή της περιφέρειας, αφού το χρηματοδοτικό μέσω το ΠΕΠ το διαχειριζόμαστε εμείς μέσω της διαχειριστικής αρχής. Άρα θα πει κάποιος ότι ναι, έγινε ένα πολύ σημαντικό έργο και οραματιζόμαστε να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Είναι κάποια άλλα προγραμματισμένα τα οποία θα τα δούμε την επόμενη μέρα? Σημαντικά για μας. Για τη Χαλκιδική μιλάμε πάντα. Το φράγμα του Χαβρία. Το νερό είναι το αύριο του τόπου. Είναι η ελπίδα, είναι το μέλλον. Για όλους όσους γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις στη Χαλκιδική, θα πρέπει να ξέρουν ότι χωρίς το νερό δεν θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια αυτού του είδους η ανάπτυξη που όλοι περιμένουμε. Έχουμε στη Χαλκιδική δύο πολύ μεγάλες, ας το πω έτσι, δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, οι οποίες χρειάζονται και πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση νερού. Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς το φράγμα του Χαβρία, τα επόμενα 10-15 χρόνια η Χαλκιδική θα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο άξονας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Πολύγυρο, το γνωστό Θέρμη Γαλάτιστα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ασυζητητή. Δεν μιλάω για το ορφανό χιλιόμετρο της Ποτίδας και αν είναι απαραίτητο να γίνει χθες, έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρούμε ότι θα γίνει όμως εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Και θα κλείσω με τους μεγάλους οδικούς άξονες Πολύγυρος Βραστά Πλανά που λέμε Ιερισσός Ουρανούπολη, αλλά και τον παλιό εθνικό άξονα μέσω της Αρναίας, Νεοχώρη, Παλιοχώρη, όπου τα χωριά της Βόρειας Χαλκιδικής θα δουν αυτό που περιμένουν, μια άλλου είδους αναπτυξιακή πορεία. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με την Εγνατία Οδό, θα το δούμε κάποια στιγμή αυτό? Στα σχέδιά μας είναι να επιδιώξουμε μέσω του κοινοτικού πλαισίου στήριξης να θεωρηθεί ως εθνική σημασία, σας το πω έτσι, έργο και να υπάρξει διασύνδεση του Αγίου Όρους με την Εγνατία Οδό κυρίως. Δεν αφήνουμε τον παλιό σχεδιασμό, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει μέσω της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, δηλαδή πίσω στα ζευγοχώρια, να βγει εκείνη η έξοδος που κάποιοι θέλαμε. Αλλά καλό είναι να βλέπουμε τη δυνατότητα που υπάρχει κάθε φορά και πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας με την καλή έννοια του όρου, το Άγιον Όρος, θα μπορεί να υπάρξει μια διασύνδεση με την Εγνατία Οδό, της οποίας μάλλον η κίνηση θα διαχειριστεί προς όλη τη Χαλκιδική.
Εκείνο βέβαια που αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, κύριε Γιάννη Γιώργο, είναι η υποστελέχωση του προσωπικού εδώ στην περιφέρεια. Θα γίνει κάτι με αυτό? Τώρα πια όχι μόνο το καλοκαίρι. Έχουμε μόλις 84 υπαλλήλους. Αν θυμηθείτε ότι πριν από 10-12 χρόνια είχαμε 302, πέσαμε 247 με τον Καλλικράτη και πλέον είμαστε στους 84. Προσπαθούμε με κάθε εκμάδα της δύναμης των παιδιών αυτών να τα φέρουμε βόλτα και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το δυνατόν καλύτερα τους συμπολίτες μας. Ελπίδα δική μας είναι ότι με την αλλαγή του οργανισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συζητείται πάρα πολύ τελευταία, θα κατορθώσουμε έστω και για κάποιες ημέρες το μήνα, τρεις ημέρες παραδείγματος χάρη, να έχουμε επιπλέον προσωπικό για να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία των εκλογών. Τι θα θέλετε να πείτε στον πολίτη σήμερα, στο Χαλκιδικιώτη? Ναι. Να μας κρίνει δίκαια. Να μας κρίνει βάσει του έργου μας, να μας κρίνει βάσει του πολιτικού χαρακτήρα που ο καθένας ανέδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Να εκτιμήσει την 24ετή παρουσία μου στα κοινά, έτσι ώστε να μπορεί να με βάλει απέναντι σε όλους τους υποψηφίους και να με κρίνει, όπως είπα, δίκαια. Από εκεί και μετά θεωρώ πως ο συνδυασμός του Απόλλωνα Τζικώστα δεν θα πάει απλώς καλά, θα πάει περίφημα. Είναι η αίσθηση που έχω καθημερινά βγαίνοντας στα χωριά της Χαλκιδικής, ακούγοντας τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι σαφέστατα και που δείχνουν την προτίμησή τους στο πρόσωπό του. Το δεύτερο, σε προσωπικό επίπεδο, όπως είπα, καλώ για άλλη μια φορά τους Χαλκιδικιώτες, μέσω του Σταυρού Προτίμησης προς το πρόσωπό μου, να με αναδείξουν και άκον μια φορά ως Περιφερειακό Σύμβουλο, επιδιώκοντας έτσι τη συμμετοχή μου στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.